Η πρώτη νύχτα ελευθερίας για τους εμβολιασμένους πολίτες είναι γεγονός. Με την επιστροφή στην κανονικότητα να σχολιάζεται με ανάμεικτα συναισθήματα από τους πολίτες. Η μουσική και ο χορός μπορεί να επέστρεψαν στην καθημερινότητά μας, ωστόσο υπάρχουν και οι φωνές που εφιστούν αυξημένη προσοχή. Τα νέα μέτρα είναι πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν τα νέα μέτρα και όλα τα μέτρα που παίρνουν για τον κορονοϊό. Ουσιαστικά ευελπιστώ να ξεδιαλύνει αυτό το πρόβλημα. Μας κοροϊδεύουν λιγάκι. Γιατί οι μισοί είναι με μάσκα, οι οποίοι είναι οι εργαζόμενοι, που οι εργαζόμενοι έπρεπε και αυτοί να μην βγάλουν τη μάσκα, και οι άλλοι μισοί είναι χωρίς μάσκα, που δεν έχουν στο κούτελο το αν έχουν κάνει το εμβόλιο ή όχι. Με λίγη κατανόηση και από τις δύο πλευρές, γιατί έτσι νομίζω μας έχουν κάνει πλέον να πιστεύουμε ότι έχουμε χωριστεί σε δύο πλευρές, αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια, οι εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, ότι με μια... Έτσι, κατανόηση και από τις δύο πλευρές, θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Από τη μία, λοιπόν, πολλοί είναι εκείνοι που εκφράζουν την ικανοποίησή τους με τις νέες αυτές ελευθερίες που δόθηκαν στους εμβολιασμένους πολίτες, ενώ παράλληλα θεωρούν τον εμβολιασμό ως μονόδρομο προκειμένου να αποφύγουμε νέα μέτρα. Εάν δεν εμβολιαστούμε όλοι, η κανονικότητα δεν θα έρθει εύκολα. Πρέπει να κάνουμε τα εμβόλια μας και να ακολουθούμε τις εντολές με αποστάσεις και με μάσκες. Διαφορετικά θα έχουμε πρόβλημα. Για εμάς τους εμβολιασμένους φαίνεται ότι μας προωθούν προς τη σωστή κατεύθυνση να ελευθερωθούμε. Τώρα οι υπόλοιποι θα τα αποφασίσουν μόνοι τους τι θα κάνουν. Υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός που δεν έχει εμβολιαστεί και νομίζω ότι κάπου εκεί φωλιάζει και το πρόβλημα και δεν λύνεται. Πραγματικά όμως δεν το κάναμε για να είμαστε άνετοι. Το κάνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι η μοναδική λύση. Σωστά είναι, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι όλα αυτά που γίνονται. Για να καταλάβει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να έχουμε μια φυσιολογική ροή των πραγμάτων και να σταματήσει να έχουμε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν με τις καραντίνες, να ξαναβρούμε τη φυσιολογικότητά μας στη ζωή μας. Βέβαια, δεν λείπουν και τα παράπονα για τον μπλόκο που θέτουν τα μέτρα στους ανεμβολίαστους πολίτες. Ωστόσο, τις δικές τους κόκκινες γραμμές βάζουν όσοι έχουν εμβολιαστεί. Το μυστικό είναι ο εμβολιασμός. Αν εμβολιαστούμε όλοι, θα φτάσουμε στην κανονικότητα. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και επειδή υπάρχει κάποιο εμβολιασμό για του εμβολιασμένου. Λογικό και σωστό και δίκαιο να είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Δεν γίνεται να κάνουν μισή εμβόλιο ή να κάνουν και τρίτη δόση και μερικοί να μην εμβολιάζονται καθόλου. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ τρίτη δόση δεν ξέρω αν θα κάνω, γιατί πρέπει να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι πρώτα. Με την ελπίδα σύντομα όλα να επιστρέψουν σε μια πιο ομαλή καθημερινότητα χωρίς περιορισμούς που δυσχεραίνουν σε όλα τα επίπεδα τη ζωή των πολιτών, η πλειοψηφία του κόσμου βλέπει με καλό μάτι τα νέα μέτρα. Ο κόσμος. Έχει πάρει απόφαση να εμβολιαστεί όπως και εγώ. Να δούμε, το χειμώνα θα δείξει. Υπενθυμίζεται πως το νέο πακέτο μέτρων τέθηκε σε ισχύ το Σάββατο και θα διαρκέσει έως και 23 Οκτωβρίου, οπότε και θα επαναξεταστεί.